Το σπίτι το κληρονόμησα ουσιαστικά όταν πέθανε η γιαγιά μου, το οποίο ήταν εγκατελειμμένο για 30 χρόνια, ας πούμε, σε πολύ άσχημη κατάσταση, δεν δούλευε τίποτα μέσα, ήταν αρκετά ετοιμόροπο. Οπότε άρχισα να έρχομαι εδώ πέρα σιγά σιγά και να φτιάχνω λίγο πολύ, να συμμαζεύω πράγματα, να αρχίζει να έχει νερό και πάλι, να αρχίζει να έχει ρεύμα, να μην πέφτουν οι σοβάδες από τα βάνια στο κεφάλι σου, λίγο έτσι, ξέρεις, τα πολύ βασικά. Και σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται αυτό το πράγμα. Και όταν τελικά αποφασίσαμε να μείνουμε με την Πίνα εδώ πέρα, η Πίνα ως πιο καλλιτεχνικός άνθρωπος και εκείνη, άρχισε να το παίρνουμε πιο σοβαρά, ας πούμε, να το κάνουμε να δείξει λίγο πιο όμορφο αυτό το σπίτι, ας πούμε, και να είναι πιο ευχάριστο ότι να μένουμε εδώ πέρα. Βέβαια όλα αυτά με τις υπερβολικά περιορισμένες οικονομικές μας δυνατότητες. Οπότε εντάξει, δεν κάναμε και μεγαλουργήματα, αλλά ό,τι βασικό μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε.